πάμε. Για πάμε. Μια νέα χαλαρή θεσσαλονικιώτικη μέθοδο. Κάθεσαι στην παραλία και έρχονται τα ψάρια μόνα τους. Αν δείτε το βίντεο που κατέγραψε ο συνονόματος και φίλος ο Άρης Φραντζεσκάκης, ο άλλος φωτογράφος, χθες το βράδυ στην παραλία βγαίνανε μόνο τους τα ψάρια. Πιθανότητα σαρδέλες από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα φαινόμενο που σύμφωνα με τους ειδικούς δεν παραδίδεται πολύ συχνά, αλλά δεν είναι και πολύ ασυνήθιστο, με την έννοια ότι μάλλον είναι ψάρια που κυνηγήθηκαν από κάποια μεγαλύτερα ψάρια στο Θερμαϊκό. Έφτασαν μέχρι την άκρη της παραλίας στην προσπάθειά τους να διασωθούν από τους κυνηγούς τους. Βρέθηκαν έξω την παραλία. Μπορεί να έχει σχέση με την θερμοκρασία. Τα έριχναν και ξανά μέσα. Μπορεί να έχει σχέση και να σχετίζεται και με την ακριβή θερμοκρασία εκεί. Ισχύει αυτό που λες. Είναι μία από τις εκδοχές για αυτό το φαινόμενο. Ο συνδυασμός πιθανότατα των δύο καταστάσεων. Τώρα να κάνω λίγο black humor. Η είδηση είναι ότι έχει ψαριά θερμαϊκός. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Άρη μου. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και κατά τη διάρκεια του ψαρέματος στον Πατήριο. Σε λέει τώρα η Κουροκόη. Το τελευταίο διάστημα ψαρέματε κάτι παπίνια, κάτι μηχανάκια, κάτι τέτοια. Σωστό. Είδατε και ένα ψάρι. Έτσι φαίνεται πως είναι τα ψάρια. Να ξαναδούμε ρε παιδιά, είναι καθαρά το ψάρι. Εδώ κοιτάτε. Και δεν λένε και δύο τώρα να πεις, είναι κομμάτι ολόκληρο τώρα. Είναι φοβερό θέμα. Ναι. Εντάξει, δυο λόγου σύνηθε. Ναι. Και τυχερίω βρέθηκαν στην παραλία χθε και έκαναν το περίπατό του και το είδαν. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά.